Συναντηθήκαμε σήμερα με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και με τον πρόεδρό του, τον κύριο Τσίπρα. Αντιπρόσωποι από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Συζητήσαμε τα φλέγοντα ζητήματα της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το ζήτημα των 2.500 διαθεσιμοτήτων, όπου έχουν τεθεί ήδη συνάδελφοί μας από 50 τεχνικές ειδικότητες στην τεχνική εκπαίδευση. Συζητήσαμε ακόμα τα ζητήματα των αναπληρωτών, των 10.000 αναπληρωτών συναδέλφων μας που δεν θα προσβληθούν από τον Σεπτέμβρη στα σχολεία, αλλά και γενικότερα τα ζητήματα της εκπαίδευσης, με βάση τις πληροφορίες που ήδη έχουν διαρρεύσει στον κυριακάτικο τύπο για το Γενικό Λύκειο και το Τεχνολογικό Λύκειο, που από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση θα φέρει τα νομοσχέδια προς ψήφιση μέσα στο καλοκαίρι. Είναι σαφές από τις πληροφορίες ήδη αυτές που δημοσιεύθηκαν στον τύπο ότι πρόκειται για μια εκπαίδευση ακόμα πιο ταξική, μια εκπαίδευση που ένα μεγάλο κομμάτι της θα εκχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως μια εκπαίδευση ακόμα πιο στενά προσδεδεμένη, με μια πληρέστερη υπαγωγή στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στα σχέδια της αγοράς. Σε αυτό συντείνουν πολλά παραδείγματα που έχουμε μέχρι τώρα. Είναι τα παραδείγματα ήδη που αναφέραμε των διαθεσιμοτήτων των εκπαιδευτικών που θα συνεχιστούν και με νέες διαθεσιμότητες τον Σεπτέμβρη, με υποχρεωτικές μετατάξεις και με απολύσεις. Είναι τα ζητήματα των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν, του πακέτου κυρίως των ειδικοτήτων της υγείας που πρακτικά εχωρήθηκαν πλήρως στα ιδιωτικά ΙΕΚ και που με βάση αυτά, από ό,τι φαίνεται τα 204 από τα 387 συνολικά ΕΠΑΛ, στα οποία κυρίως λειτουργούσαν τέτοιες ειδικότητες, θα βρεθούν μπροστά σε μία πλήρη απαξίωση, πιθανές συγχωνεύσεις και κλεισίματα. Αλλά είναι και γενικότερες πολιτικές που τα αποτελέσματά τους είναι αυτά τα παραδείγματα. Μιλάω για το Μνημόνιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που υπογράφηκε τον Δεκέμβρη ανάμεσα στην Γερμανία και στις χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, όπου προβλέπει πλήρως την πρόσθεση της εκπαίδευσης, κυρίως τεχνικής εκπαίδευσης και μέσω της μαθητείας, αλλά και μέσω της επιβολής συγκεκριμένων προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες αγοράς εργασίας, τις λεγόμενες, της πρόσθεσης λοιπόν της τεχνικής εκπαίδευσης στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτές οι πολιτικές αποτυπώθηκαν και στην Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας και στο αντίστοιχο ντοκουμέντο που προέκυψε από εκεί για τον ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών στην Ευρώπη, όπου οι κυρίαρχες γραμμές είναι αυτές της επιχειρηματικότητας, της μαθητείας, της κινητικότητας του δυναμικού, του εργατικού δυναμικού μέσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ιδιωτικοποίησης αρκετών λειτουργιών τους. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα τοπίο που οδηγεί στην πλήρη διάλυση του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την υπαγωγή του, όπως είπε και πριν, στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Με βάση όλα αυτά, είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και όχι όμως μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά ολόκληρη η κοινωνία. Ήδη έχουν ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μεγάλες κινητοποιήσεις με επιτροπές αγώνα σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας που κάνουν μια σειρά δράσεις ενημέρωσης του κόσμου, συντονισμούς τους με μαθητές, με γονείς, με σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε αυτή την γραμμή θα συνεχίσουν και σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς ζητήσαμε από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα ζητήσουμε και από όλες τις δυνάμεις της αριστεράς και κάθε πολιτική δύναμη που μιλά στο όνομα των λαϊκών και κοινωνικών συμφερόντων, αφενός με να καταγγείλει αυτές τις πολιτικές στον ελληνικό λαό. Αξιοσημείωτο είναι ότι με βάση αυτές τις πολιτικές τα κολέγια κοντεύουν να ισοβαθμιστούν πλέον με τα πανεπιστήμια και η κατάλυση του άρθρου 16 είναι πλέον ένα γεγονός. Να καταγγείλουν λοιπόν αυτές τις πολιτικές στον ελληνικό λαό, να καλέσουν τον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τα κοινωνικά και δημόσια αγαθά, διότι ξέρουμε ότι πέρα από το ζήτημα της εκπαίδευσης και το ζήτημα της υγείας
και συνολικά ζητήματα κοινωνικών αγαθών, νερό, ενέργεια κτλ. Είναι και αυτά στην κλίνη του μνημονιακού προκρούστη. Και να τον καλέσουν να αντιπαλέψει τις πολιτικές της κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε αυτή την κατεύθυνση καλέσαμε επίσης και καλούμε και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν τις αποφάσεις του 16ου Συνέδριου της ΟΛΜΕ, την πρόθεσή τους, δηλαδή την απόφασή τους να εισηγηθούν στις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου που είναι το Σεπτέμβρη, απεργία διαρκείας με αποφασιστικές μορφές, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα ευρύτερο μέτωπο, το οποίο θα μπορέσει να επιβάλλει μια άλλη κατεύθυνση, ένα ευρύτερο μέτωπο και από γονείς και από μαθητές και από εργαζόμενους, σωματεία, πρωτοβάθμια, ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα μπορέσουν ακριβώς να σηκώσουν το γάντι της κυβερνητικής επίθεσης, να σταθούν απέναντι σε αυτή και να την αντιπαλέψουν, να ανατρέψουν την πολιτική κυβέρνηση σε δουνουτού, να διεκδικήσουν άρα με αυτόν τον τρόπο και τα δημόσια αγαθά και το δικαίωμα στη δουλειά και πολύ περισσότερο να ζήσουν μια αξιοβίωτη ζωή σε μια κοινωνία όπου κινητήρια δύναμη πλέον δεν θα είναι το κέρδος αλλά οι ανθρώπινες ανάγκες.